Με την παρουσία του Υπουργού Επικρατείας και κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου, του Σπύρου Δανέλη και του Γιάννη Ραγκούση, πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από την Πρωτοβουλία Πολιτών Ηρακλείου η εκδήλωση με θέμα «Η ανάγκη σύγκλησης των προοδευτικών δυνάμεων σε Ελλάδα και Ευρώπη», παρουσία πλήθους κόσμου που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από κόσμο, γεγονός που σχολίασαν και οι τρεις ομιλητές, περιγράφοντας, όπως χαρακτηριστικά είπαν, πως η κοινωνία είναι που ζητάει αυτόν τον διάλογο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Οι δηλώσεις σιγά σιγά αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται σε ολόκληρη την Ελλάδα και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που υπάρχει από μέρους της κοινωνίας των πολιτών για την ανάπτυξη του γόνιμου διαλόγου αλλά και της σύγκρισης των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα. Όπως εξήγησε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, στόχευση είναι, με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, να ανοίξει ουσιαστικός διάλογος κόντρα στον ακροδεξιό λόγο που συνολικά αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Αρχίζει να γίνεται σαφές ότι είναι αναγκαίο να ξαναδούμε μια σειρά από κεντρικά ζητήματα της πολιτικής και της οικονομίας για να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι συμμαχίες, οι κοινοί κλιματισμοί και οι συγκλήσεις της νέας πια εποχής. Αναφερόμενο σε ευρωπαϊκά παραδείγματα που δείχνουν ότι απέναντι στην τάση ενίσχυσης της ακροδεξιάς υπάρχει και μια άλλη τάση με επίκεντρο αριστερά μέτωπα που συστήνονται, επισήμανε ο κ. Τζανακόπουλος ότι καταφέρουν να δημιουργήσουν μια τάση αντιστροφής κεντρικών επιλογών φιλελευθερισμού και να οικοδομήσουν μια νέα σχέση με τους πολίτες που έμεναν πολιτικά άστεγοι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Οι πολίτες λοιπόν μένουν πολιτικά άστεγοι, υπάρχει μια κατάσταση κρίσης αντιπροσώπευσης και αυτό μέχρι στιγμής στην κεντρική και Βόρεια Ευρώπη μεταφράζεται σε μια διαρκή άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία είναι αυτή που καταφέρνει να εκφράσει τους αποκλεισμένους με στρεβλό τρόπο, με επικίνδυνο τρόπο, την λαϊκή αυτή δυσαρέσκεια, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από την οικονομική ζωή. Ο Σπύρος Δανέλης τόνισε ότι το μακεδονικό είναι ένα ταυτοτικό και όχι εθνικό θέμα και αποτελεί μεγάλη ευκαιρία που μπορεί ως καταλήτης να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό, κάνοντας επίθεση στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, ο Βορύδης, που είναι η αιχμή του δόρατος που έλεγα και λίγο πριν, κάνει κάθε μέρα και ένα μικρό crash test και δοκιμάζει μέχρι πού μπορούν να πάνε τα όρια από το κέντρο προς τα δεξιά και ακόμα πιο δεξιά και ακροδεξιά. Και αυτό το οποίο δεν απαντήθηκε, παρασχολιάστηκε μονάχα από λιγοστούς δημοσιογράφους και ελάχιστους πολιτικούς, αλλά από το χώρο του και από τον κατά τα λοιπά φιλελεύθερο κύριο Μητσοτάκη, αυτό που είπε ότι όταν ο Μητσοτάκης αύριο είναι πρωθυπουργός, τότε οφείλει να πάρει θεσμικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου οι ελαττωματικές ιδέες της κάθε μορφής αριστεράς να μην ξαναπηγήσουν τον τόπο. Αυτό δεν έχει θέση, μια τέτοια φράση, μια τέτοια αντίληψη, δεν έχει θέση σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σε μια ευνομούμενη κοινωνία όπως είμαστε. Ο Γιάννης Ραγκούσης, μιλώντας στην εκδήλωση στο Ηράκλειο, κάλεσε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να συμμετέχουν στο διάλογο, ενώ έκανε επίθεση σε όσους θεωρούν στρατηγικό αντίπαλο το ΣΥΡΙΖΑ και όχι τη Νέα Δημοκρατία στο δίπολο προόδου ή συντήρησης, επικαλούμενος ακόμη και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πότε θυμάστε εσείς τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κώστα Σιμίτη και τον Γιώργο Παπανδρέου μέχρι και το 2011 να λένε τη φράση, αυτή τη συγκλονιστική και κατακριτέα φράση, ότι στρατηγικός μας αντίπαλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Παλιότερο συνασπισμός και ακόμη στα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου του ΚΚΕ εσωτερικού. Ή το ΚΚΕ, ακόμη και το ΚΚΕ. Πότε είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου ότι είναι στρατηγικός μου αντίπαλος η αριστερά? Ποτέ. Ποτέ. Αυτή είναι μεγάλη ιστορική αλήθεια. Ξέρετε πότε για πρώτη φορά υπόθηκε αυτή η φράση? Αυτή η φράση υπόθηκε πρώτη φορά από τον Βαγγέλη Βενιζέλο, πρόεδρο του ΠΑΣΟ, και δεύτερη φορά από τη Φόβη Γεννηματά. Και όλες οι πολιτικές που εκπονήσανε και οι δύο και που απορρέουν από αυτή την επιλογή, τη στρατηγική επιλογή, είδαμε που έχουν οδηγήσει δυστυχώς το κόμμα από το οποίο τουλάχιστον εγώ προέρχομαι και έδωσα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, όπως ενδεχομένως και πάρα πολλοί από εσάς. Ένταση προκλήθηκε λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης έξω από το χώρο που θα πραγματοποιούνταν από μερίδα ατόμων που φώναζαν συνθήματα υπέρ της ελληνικότητας Μακεδονίας.